πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε? Έχουμε τόσο καιρό να τα πούμε που νομίζω πως με ξεχάσατε. Δεν σας ξεχάσαμε, σας αγαπάμε. Απλά είναι μεγάλη η Ελλάδα. Είναι μεγάλη χώρα, αλλά μεγάλη σε δημοσιογράφους, σε κανάλια. Γι' αυτό θα κλείσετε μερικά η κυβέρνηση, τέλος πάντων. Ναι, γιατί είναι πάρα πολλά και ξέρετε, μπερδευόμαστε με τα πάρα πολλά. Έτσι, έτσι. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Δεν θα κλείσουμε τίποτα, δεν θα κλείσουμε. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Λοιπόν, καταρχήν ένα σχόλιο, καταρχάς ένα σχόλιο για την δήλωση αυτή ότι το 2036 η Ελλάδα θα επιστρέψει στο 2008 και είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ακούστε, άρα γιατί μας λέτε εσείς οι πολιτικοί ότι θα πάμε μπροστά και θα έχουμε ανάπτυξη και είναι στο χέρι μας όλα κτλ. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει υπολογίσει το δαιμόνιο του Έλληνα. Το δαιμόνιο του Έλληνα τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε μόνο στη φοροδιαφυγή, στη φοροαπαλλαγή, στο να φύγουμε. Αν το δούμε αυτό το δαιμόνιο σε ανάπτυξη και σε εφευρετικότητα, θα καταλάβετε γιατί δεν θα πάμε το 36, αλλά θα είναι η ελπίδα πολύ νωρίτερα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Mm-hmm. Μέχρι τώρα βλέπουμε το δαιμόνιο αρνητικά να εξελίσσεται. Λοιπόν. Από διαφόρους που θέλουν να κλέψουν, να φοροδιαφύγουν, να, με κάθε τρόπο να φάνε και να πιούνε. Ναι. Αν αυτό το ίδιο δαιμόνιο καλλιεργηθεί και αξιοποιηθεί σε θετικές μεριές, η Ελλάδα θα πάρει, όπως το αεροπλάνο όταν φεύγει, φεύγει αμέσως προς τα πάνω. Καμιά φορά, ξέρετε, και μιλώ για τους μικρούς επαγγελματίες, επιχειρηματίες που διοχετεύουν το δαιμόνιο του Έλληνα προς αυτή τη λάθος κατεύθυνση. Είναι γιατί δεν υπάρχουν και περιθώρια από το κράτος. Εντάξει. Στο να επιβιώσουν. Ναι, αλλά υπάρχει και η εντυμότητα, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που και ότι τα περιθώρια είναι μηδαμινά, στέκονται σε ηθικές αξίες και δεν προχωρούν στην παρανομία. Ας πούμε, ακούμε για τους καναλάρχες που έχουν πάρει δάνεια και δεν έχουν επιστρέψει πίσω ένα ευρώ. Αλλά δεν είδαμε να γίνεται κάτι επί του πρακτέου. Είδαμε τον Καστανά στη Θεσσαλονίκη που δεν έκοβε απόδειξη να σέρνεται στα δικαστήρια και στα αυτοφόρα. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν πίσω κανένας λεφτά? Ή ο Βόμπολας, ή ο Α, ή ο Β. Τότε όλα αυτά είναι σοου. Τι πιστεύετε, ότι από την Εξεταστική Επιτροπή υπάρχει περίπτωση να επιστραφούν λεφτά? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα ωραίο σοου και μάλιστα για του λόγου του αληθές, ρωτήστε τους φίλους μου, παρακολουθώ την Εξεταστική Επιτροπή από το κανάλι της Βουλής και το απολαμβάνω. Είναι πραγματικά σαν να βλέπεις ένα ωραίο θέαμα. Ενδιαφέρον. Αισθάνεστε ότι μπορεί αυτοί να επιστρέψουν χρήματα? Όχι. Το έγκλημα έγινε από αυτούς που τους τα δίνανε. Ούτε πολιτικοί που έχουν πάρει τα κόμματα. Την ίδια συμπεριφορά ακριβώς θα επιστρέψουν ποτέ και κάτι. Τα κόμματα που έχουν πάρει 160 εκατομμύρια, 170 που έχει το ΠΑΣΟΚ και 160 η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν λεφτά? Οπότε καταλαβαίνετε πώς νιώθουμε οι Έλληνες πλέον. Δεν πρέπει να νιώθετε προδομένοι, γιατί τα ξέρατε. Εγώ αυτά τα λέω από το 90. Ναι, και που τα ξέραμε, τι θα βγει? Επειδή διόριζαν τα παιδιά σας και επειδή σας ένοιαζε μόνο η πλευρά η δική σας, του κόσμου, για όλους μας το λέω και ακόμη και για μένα. Δηλαδή, όταν ωφελείται ο πολίτης διορίζοντας το παιδί του στη ΔΕΗ, δεν τον νοιάζει αν κλέβει ο Α, ο Β. Τον νοιάζει μόνο να ικανοποιηθεί το αίτημά του. Δεν το ξέρετε αυτό, ότι η Ελλάδα από αυτό καταστράφει? Ναι, βεβαίως και το ξέρω. Δυστυχώς. Αυτό λέω. Μην και πείτε είμαι σίγουρη. Ότι τώρα μάθατε ότι τα κόμματα παίρναν λεφτά και είμαι σίγουρη ότι έπαιρνε λεφτά οι εφημερίδες. Και είμαι σίγουρη ότι αν ξαναγίνουν οι εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, που άρχισε να μυρίζει και ένα άρωμα εκλογών, θα το συζητήσουμε και αυτό. Και πάλι η κυβέρνηση θα αρχίσει να δίνει κάποια ψίχουλα ή να βρίσκει, να εφευρίσκει κάποιες προσλήψεις, έστω και με μήνες, για να εισπράξει ψήφου, σωστά? Επειδή ξέρει την αδυναμία του κόσμου στο να πάρει κάτι. Πάμε να δούμε τώρα πότε θα γίνουν αυτές οι περιβόητες εκλογές. Έχει αρχίσει μια πολύ έντονη συζήτηση. Εάν ήταν και πέρναγε απλή αναλογική, οι εκλογές θα γινόντουσαν πολύ γρήγορα. Με μαθηματική ακρίβεια θα γινόντουσαν οι εκλογές
μέσα στο 16 ή στην αρχή του 17, αν πέρναγε απλή αναλογική. Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν και αλλάζουν. Ποιον δυσκολεύουν? Δυσκολεύουν, πρώτα θα γινόντουσαν οι εκλογές με την απλή αναλογική, γιατί θα είχε περάσει το 0 bonus, ναι, από αυτές τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός με bonus, οπότε οι ηθικοί λόγοι θα επέβαλαν την προσφυγή στο λαό. Καταλάβατε, επειδή ο Πρωθυπουργός είναι εκλεγμένος με 50 bonus, ναι, ο κύριος Τσίπρας, ενώ το νομοσχέδιο για τις αμέσως επόμενες εκλογές θα ήταν με 0 bonus, οι ηθικοί λόγοι θα επέβαλαν την άμεση προσφυγή στο λαό. Δεν το καταλαβαίνετε. Πάντως αυτό. Και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη χθες, ναι, και ο, ναι, Ευάγγελος Βενιζέλος σήμερα, ναι, δεν, ναι, απέκλεισαν το ενδεχόμενο να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, που σημαίνει ότι κάτι βλέπουν, κάτι κινείται εκεί κάτω. Ναι. Όχι, αυτοί απλά φοβούνται μήπως ο Τσίπρας, επειδή μπροστά μας είναι δύσκολες ημέρες, ένα δύσκολο 2016, το υπόλοιπο, τέσσερι μήνες αιματηρών θυσιών. Μήπως φοβηθεί ο Τσίπρας και προτιμήσει να κάνει εκλογές για να φανεί ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα σχέδιο και ότι και αυτή υποτάσσεται στην εντολή των ξένων ανεφορών. Πάλι παιχνίδια μεταξύ των δύο κομμάτων δηλαδή. Ακριβώς. Ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις, ναι, και ποιος θα βγάλει τον άλλο χειρότερο. Γι' αυτό εγώ στήριξα την απλή αναλογική, γιατί ήθελα να κόψω τη φόρα για αυτοδυναμία. Δηλαδή θα έπαιρνε 105 έδρες ο Τσίπρας αν είχαμε πλήρη απλή αναλογική. Δεν θα έπαιρνε 147. Οπότε με τις 105 δεν θα έβρισκε τον Καμένο και τελείωσε. Θα έπρεπε να βρει και τον Λεβέντη, να βρει και άλλους για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πάντως ένα σενάριο. Ο Μητσοτάκης δηλαδή ελπίζει τώρα ότι θα πάρει 147 πάλι. Ένα σενάριο θα λέει. Θα βρω και 2-3 προδότες ή θα βρω και ένα μικρούλι κόμμα να κάνω κυβέρνηση. Και γι' αυτό δεν έκανε ούτε η οικουμενική που ζητούσα. Η οικουμενική γιατί δεν γινόταν επί 10 μήνες? Γιατί ο Μητσοτάκης σου λέει, είμαι τόσο κοντά στην αυτοδυναμία, γιατί να πάω να συμπράξω με όλους τους υπόλοιπους. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Είχατε πει τον Μάιο ότι βλέπετε εκλογές το Σεπτέμβρη με λίστα. Σήμερα τι προβλέπετε, πότε θα γίνουν εκλογές? Σήμερα δεν μπορώ να προβλέψω. Ειλικρινά είμαι σε δύσκολη θέση σήμερα, γιατί από την ώρα που δεν πέρασε η απλή αναλογική, είναι καθαρά θέμα Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αν θα θελήσει να πάει κόντρα στον άνεμο και να συνεχίσει να ασκεί την εξουσία, έστω με δημοσκοπική πτώση, ή αν θα οδηγεί στη χώρα σε εκλογές μέχρι τον Νοέμβριο, με σκοπό να αποδείξει ότι η δεξιά είναι και αυτή μια μικρή παρένθεση που λέει ψέματα, ένα κόμμα που λέει ψέματα, ούτε επενδύσεις μπορεί να φέρει ούτε τίποτα, και απλά είναι μανιακή για την εξουσία και μόνον και τίποτα άλλο. Αυτό θέλει να αποδείξει ο Τσίπρας. Αν δείτε εκλογές, αυτό το σκοπό έχει, να αποδείξει ότι η δεξιά μπορεί να λέει μεγάλα λόγια τώρα ο Μητσοτάκης, ότι έχει λύσεις να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, όταν όμως φάει την καυτή πατάτα και του ζητούν οι ξένοι κόψε μισθούς, κόψε συντάξεις, βάλε φόρους, υποτάσσεται κι αυτός. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανέτοιμο κόμμα για να αναλάβει διακυβέρνηση δηλαδή, ή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος που ανέτοιμο χρειάζεται για ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης? Ανέτοιμο κόμμα. Το απέδειξε ο Σαμαράς όταν κυβέρναγε 2 χρόνια, ότι όλο πειραματισμούς, όλο πειθαρχούσε στους ξένους, επενδυτή δεν έφερε ούτε έναν. Ή και παράταξη θα κληθεί, τι, επειδή αλλάζει ο Πρωθυπουργός. Μην νομίζετε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να κάνει τα πάντα όταν το κόμμα του είναι άχρηστο. Υπάρχει δηλαδή, και ένα σενάριο για τις εκλογές, ναι, που λέει... Αν δηλαδή μπορεί τώρα ο Μητσοτάκης να προσφέρει κάτι, γιατί δεν μπορούσε το ίδιο κόμμα πέρυσι? Οι ίδιοι λένε γιατί δεν άφηνε η τότε αντιπολίτευση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και που αντιδρούσε στεναρά σε ό,τι και αν προγραμματίζονταν. Και τι μπόρεσε, όταν κυβερνάς και έχεις... Είχαν κάνει κυβέρνηση με τον Πασόκ, δεν είχαν κάνει? Όσο λυσαλέα και αν αντιδράει η αντιπολίτευση, όταν μια κυβέρνηση έχει θέληση, προχωράει και αποδεικνύει ότι έχει λύσεις. Εκείνοι τρώγανε το χρόνο και βάζανε μόνο φόρους.
Εδώ ήρθε ο στρατηγός και μου είπε στο γραφείο μου ότι έπαιρνε 2.800 σύνταξη και ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά του την πήγανε 1.350 από 2.800. Ναι. Ενώ τώρα... τώρα του... αν τους κόψει, ακόμη δεν τους έχει κόψει ο... ο Τσίπρας, αν τους κόψει 200 ευρώ. Δηλαδή ότι ο Βενιζέλος με τον Σαμαρά τους είχαν κόψει το 55%. Και τώρα δεν κόβονται οι συντάξεις. Δεν κόβεται από στρατιωτικούς, δεν νομίζω να κόβεται. Δεν το θέμα, είναι η στρατιωτική όλων των Ελλήνων. Κόβεται από αυτούς που είχαν επικουρικά ταμεία μεγάλα, τραπεζικούς. Από αυτούς που είχαν μεγάλα επικουρικά κόβονται. Και δυστυχώς κόβεται και το ΕΚΑΣ από τους πολύ μικρούς. Ακριβώς. Αυτό είναι και το εκεί λάθος. Είναι το πρόβλημα, έτσι. Εντάξει. Σε αυτούς είναι το πρόβλημα, όχι στους στρατιωτικούς. Δεν κόβουν όμως υπέρογκα. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περιθώριο για υπέρογκα, έτσι. Ναι, όταν μιλάμε για σύνταξη 500 ευρώ. Οι άλλοι όμως κόψανε υπέρογκα. Σε υπέρογκα. Ναι, ναι. Σε υπέρογκες συντάξεις κόψαν υπέρογκα ποσά. Το χαμηλό συνταξιούχο, αν του κόψεις και το ΕΚΑΣ, τι να του κόψεις άλλο. Όχι, δεν ήταν σε υπέρογκες μόνο. Ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο, ένας τραπεζικός, ένας ταχυδρομικός που έπαιρνε 1.800, τον πήγανε 1.050. Είστε ευχαριστημένος. Ήταν υπέρογκη η σύνταξη 1.800, δεν νομίζω να είναι υπέρογκη. Πόσο? 1.800 παίρνανε οι ταχυδρόμοι απλοί. Ναι. Στη σύνταξη όταν βγαίνανε. Και τους τον πήγανε 1.050. Για τον άνθρωπο που παίρνει 300, 400, 500 ευρώ σύνταξη, ναι, είναι υπέρογκο, είναι κύριε Λεβέντη μου, με συγχωρείτε δηλαδή. Και άμα το πάρουμε έτσι, άμα κοιτάμε και στην Αλβανία δίπλα τη σύνταξη είναι 150, να πάμε και όλων των Ελλήνων τη σύνταξη 150. Όχι, δεν εννοούσα αυτό, προς Θεού, προς Θεού, αλλά να ρωτιέστε... Άμα κοιτάμε από κάτω... Αν είναι υπέρογκη μία σύνταξη 1.800, δηλαδή, ναι, γιατί πλειοψηφία είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν δικαιούται να μιλάει. Γιατί τα βάσισε και αυτή όλα στο κόβο συντάξεις και μισθούς και βάζω φόρους. Είδατε να τα βασίσει πουθενά αλλού. Όχι, το ίδιο, το ίδιο έργο όμως... Το τι ίδιο άλλο έργο θα κάνει. Όχι, λέει ο Τσίπρας τώρα. Το ίδιο έργο κάτι... βλέπουμε ακόμη. Το ίδιο βλέπουμε ακόμη, γιατί και ο Τσίπρας αντί να κόψει συντάξεις πλουσίων, υπάρχουν 80.000 πλούσιοι που έχουν πάνω από 3.000 εισοδήματα από νίκη, από τόκους καταθέσεις. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε. Τους ξέρουμε. Γιατί λοιπόν δεν γίνεται κάτι. Αλλά δεν τολμάνε η κυβέρνηση. Άρα και δεν τολμάει και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν τολμάει. Άρα και δεν αλλάζει κάτι από τους προηγούμενους. Εγώ γιατί δεν μπαίνω στην κυβέρνηση και δεν στηρίζω τον Τσίπρα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση... Ζητάω, ναι, ζητάω τολμηρότερα μέτρα. Ναι. Τα οποία δεν τολμά κανένας να κάνει. Ναι, δηλαδή το ΕΚΑΣ να επιστρέψει ζητάω. Ζητάω και ο ΕΝΦΙΑ, να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ και η αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ, γιατί είναι 2,5 δις περίπου της πράξης από τον ΕΝΦΙΑ, να κόψουμε τις συντάξεις των πλουσίων, που είναι 80.000 συντάξεις. Αλλά οι πλούσιοι είναι τα αγαπημένα παιδιά, δεν τα ακουμπάει κανένας. Ναι, δεν τα ακουμπάνε, διότι είναι οι πρώην του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, οι κομματικοί, οι βολεμένοι, και διαλύεται το κομματικό κράτος, αν τους πειράξουμε αυτούς. Και προκειμένου να μην διαλυθεί το κομματικό κράτος, ας διαλυθεί η Ελλάδα, οι Έλληνες. Δέχεται και ο Τσίπρας και πει και το κόμμα το 35-17. Να σας ρωτήσω κάτι μετά από όλα αυτά, γιατί είστε ειλικρινής άνθρωπος. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση, είναι αριστερή κυβέρνηση? Ακούστε, ο καθένας μπορεί να δηλώνει αριστερός ή δεξιός. Το θέμα είναι, αν είναι, υπάρχουν άλλες λύσεις. Οι λύσεις οι άλλες που υπάρχουν είναι αυτές που σας περιέγραψα. Δηλαδή, κάποιοι που παίρνουν τρεις συντάξεις να τις συγχωνεύσουμε σε μία. Κάποιοι που παίρνουν δύο συντάξεις να τις συγχωνεύσουμε σε μία. Και καμία σύνταξη να μην είναι πάνω από 1.500 ευρώ στην Ελλάδα. Είναι πιο εύκολο θύμα ο χαμηλός συνταξιούχος που δεν έχει καμία δύναμη στα χέρια του, κύριε Λεβέντη μου, οπότε πάντα αυτός θα την πληρώνει. Εντάξει, αλλά γιατί να την πληρώνει, ας πούμε, των 600 ευρώ και των 700 ευρώ. Αυτό θα το ρωτήσετε στον Αλέξη Τσίπρα την Τετάρτη, είναι που θα αύριο έχετε το δείπνο. Θα δούμε, ναι, δεν έχει καθοριστεί ακόμη. Πώς δεν έχει καθοριστεί? Εδώ έχουμε διαβάσει στα μέσα ενημέρωσης μέχρι και το τι θα φάτε. Θα φάτε ψάρι
ψάρια με... και γεμιστά. Δεν έχει καθοριστεί. Δεν θα κάνετε εγώ... ψάρια και γεμιστά δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε για τα ψάρια. Υπάρχουν πολλών των φαγητά να φάμε. Το προέχον είναι γιατί είναι δύσκολες ημέρες. Είναι δύσκολες ημέρες. Εκείνος πήγε 2-3 μέρες να ξεκουραστεί στο Ιούνιο. Και εγώ φεύγω για την Κρήτη την Πέμπτη. Ναι. Και είναι προβληματικό το ραντεβού για αύριο. Α, μάλιστα. Είναι. Οπότε με την επιστροφή. Να το κάνουμε μετά της Παναγίας. Ναι, ναι, μετά της Παναγίας δεν υπάρχει καμία βία. Θα έχει τελειώσει και η νηστεία. Να ναι. σας ρωτήσω τώρα κάτι έτσι, μιας ναι. και δεν μας ακούει ο Αλέξης Τσίπρας και δεν ναι. θα χαλάσω το θέμα της ναι. κουβέντας. Τι θα του πείτε? Εγώ σίγουρα έχετε στο αυτά. Μυαλό σας πέντε πω, πράγματα να του πείτε. Θα του πω, θα κάνουμε μια συνέχεια της συζήτησης, γιατί είχαμε μείνει στη μέση. Συζήτηση την προηγούμενη φορά. Θα του πω ότι αυτή τη στιγμή κόβει σε ΚΑΣ. Κόβει σε ΚΑΣ από ποιους? Από αυτούς που παίρνουν 700-750, τους πας 500. Πρώτον. Δεύτερον, τον ένφια. Τον ανεβάσανε τον ένφια. Βάλανε και τα αγροτεμάχια. Ναι. Στον ένφια. Βάλανε και τα αγροτεμάχια. Έτσι. Πράγμα απαράδεκτο. Έτσι. Γιατί έχεις ένα αγροτεμάχιο τώρα από την γιαγιά σου ή από τον παππού σου, είσαι σε θέση, δεν το καλλιεργείς, είσαι σε θέση να πληρώνεις έμφυα. Δηλαδή σιγά σιγά κρατικοποιούμε την περιουσία την ιδιωτική. Και σε αυτό διαφωνώ. Τρίτον, γιατί δεν πειράζεις καθόλου τις δαπάνες του δημοσίου που φωνάζουν οι ξένοι? Δηλαδή έχω την εικόνα ότι είναι πολλοί κόσμος αργόμισθος στο δημόσιο, στους δήμους, στις ΔΕΚΟ. Γιατί δεν κάνουμε ένα οργανόγραμμα, να βάλουμε 4 μήνες κάτω, κάθε υπάλληλος να καταγραφεί με αριθμό, με μητρό και με αρμοδιότητες. Να ξέρει ο Πρωθυπουργός τι αρμοδιότητα έχει ο υπάλληλος του Δήμου Τάδε. Πρέπει να ξέρει ο Πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα δεχόμουν να είμαι Πρωθυπουργός και να μην ξέρω στην Κρήτη, στο Δήμο Χανίων ας πούμε, ο Τάδε υπάλληλος Βραχιολάκης τι κάνει, τι αρμοδιότητες έχει. Δεν μπορώ δηλαδή όλα να τα αφήνω στον Δήμαρχο, γιατί οι Δήμαρχοι συγκαλύπτουν, είναι κομματικοί, είναι φίλοι και τοπικοί και συγκαλύπτουν την κομματοκρατία. Ένα άλλο ζήτημα είναι η συντάξη των πλασίων που σας ανέφερα προηγουμένως, 80.000 περιπτώσεις. Γιατί δεν καταργείς τον έμφυα και να κόψεις αυτούνων τις συντάξεις. Στην Αυστραλία γιατί τόλμησαν. Η Αυστραλία δεν είναι κομμουνιστικό κράτος. Τόλμησαν και τις κόψανε τις συντάξεις των πλουσίων και δεν άνοιξε μύτη, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Μετά τις 330.000 τριπλές συντάξεις που έχουν, τρία κύρια ταμεία, κάποιοι πολίτες, 330.000 συμπολίτες μας. Γιατί δεν τους συνεχωνεύεις όλους σε μία σύνταξη και να είναι το μέγιστο 1.500 ευρώ. Γιατί να υπάρχουν 3.000 ευρώ συντάξεις σήμερα, σημερινή εποχή. Έχουν οι άνθρωποι πληρώσει ασφάλιστρα, έχουν πληρώσει εισφορές, δεν λέει κανείς ότι παίρνουν παράνομα τη σύνταξη, αλλά όταν δίπλα τους υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι που τρώνε στους Μητροπολίτες, πρέπει να είσαι πιο γενναίος. Λοιπόν, κάποια τέτοια πραγματάκια θα του θέσω υπόψη και επειδή τον είδα διαλλακτικό, δηλαδή έχει έρθει πολύ προς το χώρο του κέντρου ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι αυτό που ισχυρίζεται ο Κυρίτσης, δηλαδή άνθρωπος που συγκαλύπτει τρομοκρατίες και προστατεύει αναρχικούς. Ο Πρωθυπουργός είναι ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος ξέρει ότι τώρα το όποιο λάθος από εδώ και πέρα θα είναι μοιραίο. Λοιπόν, πιστεύω να τα ακούσει. Και όταν συνομιλήσω θα βγω έξω να πω τι μου απάντησε. Δεν κρύβομαι. Περιμένουμε τα νέα. Περιμένουμε τα νέα. Δεν κρύβομαι εγώ από το λαό. Λέω. Τώρα για τις εκλογές σας λέω. Οι εκλογές είναι καθαρή δική του εκτίμηση. Μου είχε πει την προηγούμενη φορά ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους ελπίζει η οικονομία να πάει καλύτερα. Από το δεύτερο εξάμηνο έχουν ήδη περάσει 2 μήνες. Άρα του μένουν 4 μήνες. Θα του πω εγώ στους 4 μήνες που σου μένουν. Ελπίζεις ότι θα έρθουν επενδύσεις, ελπίζεις ότι θα έρθει η ανακούφιση. Αν το ελπίζεις, συνέχισε. Αν όμως απλά τρως χρόνο... Το ελπίζει με στοιχεία ή... Ναι, αυτό θα τον ρωτήσω. Το ψυχανεμίζεται. Ναι, αυτό λέω. Αυτό θέλω να μου απαντήσει, γιατί δείχνει σοβαρός άνθρωπος που απαντάει. Καταλάβατε, δεν είναι ο Πρωθυπουργός αυτό που προσπαθεί να προαρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία, ένας αρχομανής τύπος
που γατζώνεται στην εξουσία. Είναι ένας άνθρωπος που απαντάει. Του έχετε αρκεί, μια αδυναμία, έτσι. Αρκεί να έχει συνομιλητή σοβαρό. Του έχετε μια αδυναμία του Αλέξη Τσίπρα. Μα όταν η Νέα Δημοκρατία βγαίνει προ 5 ημερών, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι ο Τσίπρας θέλει να παίρνει μαζί του στα ταξίδια όλους τους αστυνομικούς, όλους τους ακολούθους και να τους πηγαίνει σε 5 αστέρων ξενοδοχεία. Και θα το κάνει στην Πάρο, λέει, πρώτη φορά αυτό. Και ο Πρωθυπουργός πήρε 5 άτομα στην Πάρο. Ναι, αλλά αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει, ναι, είχε περάσει το έξοδο από την Βουλή και μετά την κατακραυγή από τα social media, ναι, άλλαξαν τα πλάνα και πήρε μαζί του μόνο τους απολύτως απαραίτητους. Ακούστε, από ό,τι τουλάχιστον... Δηλαδή δεν ξύπνησε κάποιος μια ωραία πρωία και τον κατηγόρησε χωρίς στοιχείο για αυτό. Από ό,τι... Όχι, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε στοιχεία ότι είχε προγραμματίσει κάτι τέτοιο. Απλά από την τροπολογία που πέρασε στην Βουλή, ναι, ακριβώς, υπέθεσε η Νέα Δημοκρατία ότι θα κουβαλήσει όλους τους κομματικούς του φίλους και στην Πάρο και στα υπόλοιπα ταξίδια που θα κάνει. Δεν αληθεύει αυτό. Πάντως όλους τους κομματικούς του φίλους, δηλαδή φίλους από το σχολείο, ναι, ο κολλητός τους έχει βάλει στην, εκεί στις, ακούστε, θέσεις, έτσι. Θέλετε να σας πω κάτι. Ναι. Ο Μητσοτάκης όταν ήταν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχε πάρει 52 επιστημονικούς συνεργάτες. Ναι, δεν πρέπει να απαλλαγούμε δικαιούται κάποτε να από μιλάει αυτό. Όχι, να μιλάει. Εγώ όμως δικαιούμαι να μιλάω. Και σας ρωτάω εγώ, δεν σας το λέει ο Μητσοτάκης τώρα. Κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι... Κάποτε οι πολιτικοί θα πρέπει να σταματήσουν να κατηγορούν ένας τον άλλον. Και να κοιτάξουν τον Έλληνα στα μάτια, γιατί τώρα το ρωτάω εγώ που είμαι Ελληνίδα πολίτης. Το καλύτερο λοιπόν θα έπρεπε να κάνει η Νέα Δημοκρατία αν είχε τέτοια υποψία, να μην κάνει θέμα, να αφήσει τον Πρωθυπουργό να πάρει στην Πάρο τους 200 που νόμιζε η Νέα Δημοκρατία και όταν τους έπαιρνε να επιτεθεί. Τι έκανε τώρα η Νέα Δημοκρατία, επιτέθηκε. Πήρε 5 ο Πρωθυπουργός και λέει η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε γιατί πήρε μόνο 5. Γιατί κάναμε τόσο σάλο. Αυτά δεν είναι, αυτά είναι κακοπιστία. Αυτά όταν βλέπεις ένας ότι είναι επιρρεπής σε δαπάνες τη στιγμή που ο Έλληνας λιμοκτονεί, τον αφήνεις να κάνει τη δαπάνη να εκτεθεί και τότε... Εμάς λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει ούτε τι λέει ο Μητσοτάκης, ούτε, ναι, τι λέει ο Τσίπρας, ούτε πώς κατηγορεί, ναι, ο ένας τον άλλον. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα πάνε στην Πάρο, αν θα πάνε διακοπές, αν θα μείνουν, ναι, σε πεντάστερο. Μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εδώ μιλάμε για θέμα επιβίωσης. Όχι, ναι, ανάπτυξης, αλλά... ούτε. Ναι. Ναι, αλλά όταν εγώ ζητάω οι βουλευτές από 300 να γίνουν 200, που ζητάει Ένωση Κεντρών. Καλά, εντάξει. Μόκο και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάει να πει μπράβο. Βέβαια. Ναι. Δεν τη συμφέρει. Ο μισθός του βουλευτή από 7.000 να πάει 3.500, πάλι μόκο. Τι μόκο, να μην φάτε και ξύλο με αυτά που λέτε, ναι, εκεί γιατί μέσα. Γιατί δεν επεμβαίνουν λοιπόν. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν ήμουν στο Προεδρικό Μέγαρο, ήταν μπροστά ο Κυριάκος, η Φόφη, όλοι και οι έξι. Και στρέφεται σε μένα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μου λέει, κύριε Λεβέντη μου, τη γιορτή της Δημοκρατίας τώρα σας λέω. Mm-hmm. Κόστησε η γιορτή αυτή μόνο 5.000 ευρώ. Το είπε σε μένα. Ναι. Γιατί το είπε σε μένα και δεν το είπε στη Φόφη. Γιατί ξέρει ότι ο μόνος που γυρεύω μείωση δαπανών είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης. Γιατί αλλιώς θα το έλεγε στο Θεοδωράκη, θα το έλεγε στο Κυριακό. Και γύρισα και του απάντησα, τα 5.000 δεν είναι πολλά, του λέω, κύριε Πρόεδρε. Άλλο πράγμα έχω ζητήσει. Έχω ζητήσει το δικό σας μισθό, έχω ζητήσει το μισθό του Πρωθυπουργού, των βουλευτών, των υπουργών, των Μητροπολιτών, των Δημάρχων, όλων των περιφερειαρχών να πάει 50% κάτω. Δεν ζήτησα με 5.000 ότι λύθηκε το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Και 10 να ξοδεύατε άξιζε η μέρα, του λέω. Εγώ ζητάω άλλο πράγμα. Και δεν μίλησε κανείς. Αυτό αν θα γίνονταν θα ήταν σίγουρα σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, γιατί στην ελληνική όμως, πραγματικότητα δεν πείτε, υπάρχει αυτό. Ναι, αλλά θα επέστρεφε η αξιοπιστία σε ένα πολιτικό σύστημα. Βεβαίως. Το οποίο πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί, έτσι. Αν άκουγε ο λαός το Τσίπρα να πει η πρώτη αλλαγή που θα κάνουμε είναι για να μειώσουμε τα έξοδα από 300 βουλευτές να γίνουν 200. Θα χειροκροτούσε. Αμέσως, θα χειροκροτούσε όλος ο λαός. Και ο κομμουνιστής, ακόμη και ο φασίστας δεν θα μπορούσε να πει όχι. Καταλάβατε. Ενώ εδώ μοιάζει η Βουλή με ένα συνδικάτο που υποστηρίζει τον εαυτό. Αυτά λοιπόν περιμέναμε από μια κυβέρνηση που λέει ότι είναι αριστερή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ, αλλά γιατί κάνω σαν τα ραντεβού με τον Τσίπρα. Δεν τα κάνω τα ραντεβού
γιατί θέλω να μπω στην κυβέρνηση. Γιατί αν ήθελα να μπω στην κυβέρνηση θα έμπαινα από το Σεπτέμβριο του 2015 που μου προτείνανε. Με έχετε κόψει 10 φορές. Υπάρχει ένα σενάριο, θα το πω τώρα πολύ γρήγορα γιατί ναι, τελειώνει και ο χρόνος, που λέει ότι ένας από τους λόγους που ο Τσίπρας θέλει να πάει σε εκλογές είναι για να πετάξει από πάνω του τους Σανέλ, οι οποίοι κακά τα ψέματα δεν πάνε καλά. Φάνηκε και εδώ από την περιφερειακή του συνδιάσκεψη στην πόλη μας. Και να κάνει ένα συνασπισμό, έτσι εντός παρενθέσεως, με τον Βασίλη Λεβέντη και άλλες δυνάμεις βεβαίως. Έχει στήσει άλλο κομματικό σχέδιο πια. Ακούστε, άμα όμως βγει δεύτερος, οπότε θα πάρει τον πόνους ο Μητσοτάκης, τι είδους συνασπισμό να κάνω εγώ με τον Τσίπρα, δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Ακούστε εδώ, η Βουλή αυτή με την εγκληματική ψήφο της γεννηματά διατήρησε τον 50 έδρες μπόνους, διατήρησε την ενισχυμένη. Οπότε αυτό που λέτε τώρα, αν το γράφουν δημοσιογράφοι, είναι ανόητοι. Γιατί αν πάμε σε εκλογές τώρα γρήγορα, αναστροφή του κλίματος εγώ τουλάχιστον δεν προβλέπω. Άρα πρώτος θα βγει ο Μητσοτάκης. Θα πάρει αυτός τα 145. Ο Μητσοτάκης θα ψάχνει για τσόντες. Όχι ο Τσίπρας. Θα συνεργαζόσασταν, γιατί ζητάτε συνεχώς οικουμενική. Εγώ αν κάνει αυτά που του ζητάω, εγώ ακούστε δεν είμαι κλειδωμένος με κανέναν. Εγώ και στον Τσίπρα την μέρα των εκλογών, θυμόσαστε, έστειλα την ίδια μέρα τα 9 σημεία. Και του είπα, στο χέρι σου είναι. Επειδή 10 μήνες δεν απάνταγε. Τώρα εδέησε να απαντήσει και τώρα εκτίμησα το ότι υιοθέτησε την απλή αναλογική, το πιο σημαντικό από τα αιτήματά μου είναι η απλή αναλογική. Γιατί ήταν αίτημα του Αλέξανδρου Παπαναστασίου. Εδώ και 100 χρόνια. Η απλή αναλογική είναι αίτημα της κεντροαριστεράς εδώ και 100 χρόνια. Δεν είναι κανένα τυχαίο αίτημα. Αλλά πώς το πρόδωσε γεννηματά και είπε να πάρει άλλη μια φορά μπόνους ο Μητσοτάκης 50 έδρες, δεν μπορώ αυτό, ακόμη δεν μπορώ, δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Και πιστεύω ούτε ο λαός θα συγχωρήσει αυτό το πράγμα που κάνει γεννηματά και ο Σταύρος, να δώσουν στο Μητσοτάκη 50 έδρες άλλη μια φορά. Καταλάβετε, γιατί συνεχίζει η όρεξη για αυτοδυναμία. Με τη διατήρηση της ενισχυμένης διατηρούν την όρεξη για αυτοδυναμίες. Ενώ με την απλή αναλογική θα ξεριζώναμε κάθε τέτοια διάθεση. Και ποιο κόμμα, κύριε Λεβέντη, ειλικρινά τώρα δεν θα ήθελε να έχει αυτοδυναμία. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπετε τώρα τα προβλήματα μιας χώρας είναι σύνθετα. Εγώ τα βλέπω, η πολιτική δεν ξέρω αν τα βλέπω. Οι αυτοδυναμίες είναι ακάνθινο στεφάνι. Ή αν τους ενδιαφέρει. Όταν δεν είσαι έτοιμος. Είδατε τώρα, αν ο Τσίπρας κάνει εκλογές που είπατε, που εγώ δεν το πιστεύω, για να γίνει το φθινόπωρο εκλογές, γιατί θα τις κάνει. Μόνο και μόνο γιατί βλέπει έναν γυμνό βασιλιά, τον κ. Μητσοτάκη, που ξέρει ότι μια εβδομάδα θα έρθει, σε μια εβδομάδα θα έχει χάσει όλους τους ψηφοφόρους. Θα έχει αποδειχθεί άχρηστος. Θέλει να τον ξεγυμνώσει τον βασιλιά. Με τέτοια προοπτική θα κάνει εκλογές ο Τσίπρας. Τέτοια παγίδα του ετοιμάζει. Εγώ όμως στη συζήτησή μου που θα κάνω είμαι αντίθετος. Εγώ θα του πω κάτσε να αγωνιστείς. Και υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είσαι γενναίος. Και όχι απλά διαχειριστής μιας διεφθαρμένης χώρας. Γιατί μέχρι τώρα και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς και ο Γεωργάκης και όλοι αυτοί τι ήταν, διαχειριστές στα Σόδομα και στα Γόμορα. Τίποτα άλλο δεν ήταν. Για να εξηγούμεθα. Και βλέπω τώρα ένα πρωθυπουργό που κάπως αλλάζει, με ακούει. Δεν έχω υποχρέωση να συνεχίσω αυτή τη φιλία. Μήπως αλλάξει κάτι, γιατί εγώ έχω ένα κόμμα που πιάνει 8, 7, δεν ξέρω, 10, τι θα πιάσω. Ο Τσίπρας έχει μεγαλύτερο κόμμα. Όπου μπορώ λοιπόν να μοσχεύσω τις ιδέες της δημοκρατίας, το κάνω. Και στο Μητσοτάκη αύριο, αν θελήσει, θα το κάνω και σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε υπερβεί το χρόνο του δελτίου. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Θα κάνετε το γεύμα. Και χαίρομαι για αυτά που άκουσε ο κόσμος. Και όταν ακούσετε ότι το γεύμα έγινε, ξαναπάρτε με. Θα τα πούμε λοιπόν μετά για να δούμε τι είπατε τελικά και αν σας άκουσε. Χαιρετισμούς σε όλη τη φιότητα. Καλές διακοπές. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Γεια σας.